Σπάμε σιγά σιγά τα ταμπού, η αλήθεια είναι, γύρω από το HIV, γύρω από το AIDS. Ενημερωνόμαστε και προφυλασσόμαστε, και αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα το οποίο προέκυψε μέσα από μια σπουδαία πρωτοβουλία μαθητών του γυμνασίου στο Βενεράτο. Βέβαια, με την υποστήριξη των καθηγητών, των εκπαιδευτικών, δημιούργησαν ένα σποτ. Είναι αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε χαρακτηριστικά πλάνα αυτή τη στιγμή. Υγεία είναι πολύτιμη, stop AIDS, αγαπάμε τον έρωτα. Είναι όμορφα μηνύματα από εφήβους, από μαθητές εκεί στο γυμνάσιο στο Βενεράτο. Θέλησαν και με αυτή την κορδέλα, βέβαια, κάνε στον εαυτό σου ένα δώρο ζωής, ενημερώσου και προφυλάξου. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα, το οποίο βέβαια το λέμε όλοι μας, το είπαν και τα παιδιά. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Ελένη Πατεράκη, είναι καθηγήτρια στο γυμνάσιο Βενεράτου. Ένα ηχηρό μήνυμα των μαθητών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Να σας καλησπερίσω, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας. Καλό μήνα. Βέβαια, καλό μήνα. Με ένα όμορφο βίντεο, με όμορφα πλάνα, όμορφη εικόνα, με αποέμπνευση, η οποία προέκυψε από μαθητές, από εσάς. Για πείτε μας. Ακριβώς. Στο πλαίσιο του μαθήματος εργαστήρια δεξιοτήτων και συγκεκριμένα στην ενότητα σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, τα παιδιά ενημερώθηκαν για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, εξέφρασαν τις απορίες τους, την ανησυχία τους για την ύπαρξη του ιού HIV και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία αυτού του σποτ. Μάλιστα. Πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά την σημασία, το μήνυμα το οποίο προκύπτει σε μια παγκόσμια κλίμακα με αφορμή την σημερινή ημέρα? Τα παιδιά και μέσα από αυτή τη δράση κατανόησαν ότι η γνώση είναι η δύναμή τους. Και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας, τα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι τα παιδιά μας, οι μαθητές μας, δεν υποτιμούν το αγαθό της υγείας, της ζωής. Και αυτό το μήνυμα ήθελα να περάσουν μέσα από το σποτ αυτό. Ενημέρωση, πρόληψη, προφύλαξη. Σιγά σιγά, βέβαια, διαχρονικά τα τελευταία χρόνια, να πούμε ότι σπάει το ταμπού για ανθρώπους που νοσούν. Και θέλω να μου πείτε, επειδή έρχεστε καθημερινά σε επαφή με τη νέα γενιά, το επιβεβαιώνετε? Ναι, ναι, το επιβεβαιώνω. Πραγματικά, τα παιδιά όντως επιθυμούν να ενημερωθούν, να έχουν την ενσυναίσθηση και προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν μέσα και από αυτό το σποτ τον κόσμο για την πρόληψη, την προφύλαξη, την προστασία. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη γενικότερη προσπάθεια να πετάξουμε τα ταμπού, να πούμε σε μια νέα εποχή, να βάλουμε αυτά τα άτομα που νοσούν στο κοινωνικό σύνολο, εισάξια μέλη στο κοινωνικό σύνολο. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος μας και μέσα από δράσεις το επιβεβαιώνουμε συνέχεια. Και αν περιηγηθείτε και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, θα δείτε ότι έχουν γίνει και κατά καιρούς διάφορες δράσεις για πάρα πολλά θέματα. Μάλιστα. Οπότε θα έχει και συνέχεια η πρωτοβουλία σας. Ακριβώς. Και μας βοηθάει πολύ και το νέο μάθημα που εκπονούμε, τα εργαστήρια δεξιοτήτων, που έχουμε πολλές θεματικές ενότητες. Μάλιστα, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω. Μου επιτρέπετε να αναφέρω τα ονόματα των παιδιών? Βέβαια, βέβαια, εννοείται να τα αναφέρετε. Λοιπόν, για τη δημιουργία αυτού του σποτ συνεργάστηκαν Νάκη Ραφαέλα, Φρικάκη Πελαγία, Παναγιωτάκη Μαρία, Σπανουδάκης Μανώλης, ο Ροζάκης ο Γιώργος, ο Φαϊτάκης ο Νίκος. Θέλω να τους πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Μπράβο. Και κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τον διευθυντή του σχολείου μας, τον κύριο Δελατόλα, ο οποίος πάντα στηρίζει τέτοιες ενέργειες και δράσεις. Βέβαια, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και από εμάς. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.